Ο Δόκτωρ Ντόμ Νουριέλ ο πασίγνωστο οικονομολόγο που προέβλεψε την τραπεζική κρίση του 2008, προειδοποιεί ότι μόνο οι Αμερικανικέ τράπεζε έχουν να αντιμετωπίσουν μια ορολογιακή βόμβα μεγέθου 23 εκατομμυρίων δολαρίων. Και λέμε μόνο γιατί σε αυτό το τεράστιο ποσό δεν υπολογίζονται τα σκοτεινά ομόλογα των Ευρωπαϊκών Τραπεζών που είναι πολύ πιθανό ότι έχουν παρόμοιο μέγεθος, όπως έδειξε η κατάρρευση της Credit Suisse. Όπως τόνισε, υπάρχουν 23 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα στο σύστημα αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτές οι απώλειες κατά κάποιο τρόπο αναδύονται επειδή οι τράπεζες δεν χρειάζεται να τα αποτιμήσουν στην αγορά. Ο Νουριέλ Ρουμπινί προειδοποίησε ότι αυτό το μοιραίο ελάττωμα στα ομόλογα, το οποίο βρισκόταν στην καρδιά της ξαφνικής πτώσης της Silicon Valley Bank την περασμένη εβδομάδα, θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε αστάθεια στον Αμερικανικό ή Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα να εξελιχθεί γρήγορα σε καταστροφή. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι διαχειριστέ περιουσιακών στοιχείων και άλλοι μεγάλοι επενδυτέ κινδυνεύουν επίση, προειδοποίησε. Προχωρώντα σε μία εκτενή ανάλυση για το τι ακριβώ συνέβη στην SVB και τους κινδύνου του μέλλοντο, είπε μεταξύ άλλων. Τα παλιά ομόλογα άρχισαν να αντιπροσωπεύουν μη πραγματοποιηθεί σε ζημίες. Αυτέ οι μη πραγματοποιηθείς οι ζημίες πραγματοποιήθηκαν εν τέλει και η SVB υπέστη ζημία 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οδηγώντας τελικά στην κατάρρευσή τη. Στην Ευρώπη, οι μη πραγματοποιημένες απώλειες στα χαρτοφυλάκια ομολόγων θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρότερες. Η Ευρώπη και συγκεκριμένα η Ελβετία ήταν από τα πρώτα μέρη στον κόσμο που προχώρησαν στην εφαρμογή αρνητικών επιτοκίων. Πράγμα που σημαίνει ότι η ευαισθησία των τοπικών χαρτοφυλακίων ομολόγων στην αύξηση των επιτοκίων ήταν πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερη.